Κυρία Κουντουρά. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους προσκεκλημένους ομιλητές και ομιλήτριες για τις ενδιαφέρουσες παρεμβάσεις τους. Η βιωσιμότητα είναι μονόδρομος και άμεση προτεραιότητα για τον κλάδο του τουρισμού, για να συνεχίσει να επιδρά ως πολλαπλασιαστής ανάπτυξης στην κοινωνία και την οικονομία. Ο κλάδος πρέπει να αλλάξει, να προσαρμοστεί και πρέπει μέσα από στοχευμένες πολιτικές να του παρέχουμε τα κατάλληλα εργαλεία. Τα εργαλεία αυτά θα πρέπει να είναι εύκολα προσβάσιμα, κυρίως στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που αποτελούν το 90% των τουριστικών επιχειρήσεων και που δυστυχώς δεν έχουν την ίδια τεχνογνωσία, κεφάλαια και δυνατότητες χρηματοδότησης με τις μεγάλες πολυεθνικές. Πρέπει εν μέσω της πανδημίας και της ενεργειακής κρίσης να στηριχθούν ώστε να παραμείνουν ανταγωνιστικές και παραγωγικές στο διεθνές περιβάλλον. Χρειάζονται οπωσδήποτε να γνωρίζουν ποια είναι τα πρότυπα της βιωσιμότητας που θέλουμε να πάμε και με ποιο τρόπο, δηλαδή τις βέλτιστες πρακτικές. Αυτά λοιπόν τα εργαλεία πρέπει να δημιουργηθούν σε κεντρικό επίπεδο για να είναι αξιοποιήσιμα, οριζόντια και από όλες τις εκατομμύρια, θα έλεγα, μικρομεσαίες επιχειρήσεις του κλάδου παγκοσμίως. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει προτείνει τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού οργανισμού για τον τουρισμό που θα μπορούσε να συμβάλλει σημαντικά στη διαμόρφωση και το συντονισμό των συγκεκριμένων πολιτικών και δράσεων και σε συνεργασία με όλους τους παγκόσμιους οργανισμούς, όπως είναι ο Παγκόσμιος Οργανισμός Τουρισμού των Ηνωμένων Εθνών, το WTTC, το Παγκόσμιο Συμβούλιο Ταξιδίων και Τουρισμού, που δραστηριοποιούνται στη βιώσιμη ανάπτυξη. Θα ήθελα λοιπόν τη γνώμη σας για το πώς θα εξασφαλίσουμε ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, που είναι η ραχοκοκαλιά της παγκόσμιας οικονομίας, θα μπορέσουν να συμμετάσχουν ισότιμα και αποτελεσματικά στη μετάβαση προς τη βιωσιμότητα και συγκεκριμένα στην επίτευξη των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης. Ευχαριστώ πάρα πολύ.